Σε μια όμορφη εκδήλωση με έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε σήμερα η ονοματοδοσία των πρωταθλημάτων Α1 και Α2 κατηγορία ΕΨ. Η Α1 θα ονομάζεται πλέον επίσημα Α1 ΕΨ σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού και η Α2 θα ονομάζεται Α2 ΕΨ δικαίωμα στη ζωή, με την ΕΨ να επιβεβαιώνει την κοινωνική της προσέγγιση και ευαισθησία προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με τη συνεργασία του πρεσβευτή του χαμόγελου του παιδιού στην Κρήτη, Αντώνη Παπαδάκη, και του Προέδρου του ΠΑΟ Γουβών, Δήμου Φουντουλάκη, που μέσα από τις δράσεις του σωματείου του προβάλλει εδώ και αρκετά χρόνια το σύλλογο «Δικαίωμα στη ζωή». Εμείς λοιπόν δεν είμαστε Μπαρσελόνα, είμαστε ΕΨ Ηρακλείου και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βάζουμε σήμερα ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή τη διτάνεια, σε αυτή την όμορφη, σε αυτή τη ρομαντική, σε αυτή την ευαίσθητη προσπάθεια που αυτά τα δύο σωματεία, το σωματείο του χαμόγελου του παιδιού και το δικαίωμα στη ζωή, είμαστε συμπαραστάτες. Γνώσω ότι ένα όνειρο έγινε πράξη, βέβαια κατά 50%, διότι σκοράρουμε, νομίζω έτσι, σε όλους τους νομούς, σε όλη την Ελλάδα, κάθε χρόνο γίνεται ένα πρωτάθλημα, το οποίο ονομάζεται σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού. Ενώ γίνεται σε όλους τους νομούς της Ελλάδος, σε κανένα νομό στην Κρήτη δεν γίνεται πρωτάθλημα σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού. Εάν μου κάνετε και αυτό το χατήρι, θα είμαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία αυτή να μας τιμήσει και να ονομάσει το πρωτάθλημα «Σκοράρουμε για το χαμόγελο του παιδιού». Όταν τα παιδιά με αναπηρία τελειώσουν από τη δημόσια ειδική εκπαίδευση, τα ξεχνάει το κράτος, τα ξεχνάει η τοπική κοινωνία, τα ξεχνάει ο Θεός. Θα είμαστε εδώ για να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και να φτιάχνουμε δομές για αυτά τα παιδιά, παλεύοντας κάθε μέρα για τα δικαιώματά τους. Εμείς σαν ομάδα των Γουβών, όπως και η κοινωνία των Γουβών, πάντα είμαστε κοντά σε όλες τις πράξεις που έχουν αντίκτυπο τους συνανθρώπους μας, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι συνάνθρωποι είναι παιδιά τα οποία το έχουν ανάγκη όσο ποτέ άλλο. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η προβολή δύο βίντεο αναφορικά με τις δράσεις από το χαμόγελο του παιδιού και το δικαίωμα στη ζωή. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο οποίος ως άνθρωπος του αθλητισμού είναι πάντα κοντά στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Τα λόγια είναι φτωχά γιατί πραγματικά το έργο που επιτελούν οι δύο αυτές δομές, οι δύο οργανισμοί, είναι τεράστιο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η χρυσή χορηγία και φέτος στις μεικτές ομάδες ΕΨ από τον Αντώνη Παπαδάκη με ενδυματολογικό υλικό αγώνων προπονήσεων. Ενώ τα συγκροτήματα K14 και K12 της ΕΨ θα αγωνίζονται προβάλλοντας τις εμφανίσεις τους στο χαμόγελο του παιδιού.